Λοιπόν, είναι χαρά μου που συναντώ την κυρία Τζέμα Οικονομοπούλου. Τα έχουμε πει μέσω σύνδεσης. Αυτή τη φορά μας έκανε την τιμή να είναι μαζί μας. Είναι η πρόεδρος του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών. Και όπως και τις άλλες φορές σας έχω πει, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται κατά πρόσωπο, σε απευθείας επαφή, μαθαίνουν τα καλά και τα άσχημα από τους επισκέπτες στη χώρα μας. Αν είναι κάποιος ο οποίος διαχειρίζεται με τον, σε εισαγωγικά η λέξη, τους επισκέπτες εδώ, νομίζω ότι είναι η κατηγορία των διπλωματούχων ξεναγών. Και ευχαριστώ την κυρία Οικονομοπούλου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή μου που είμαι κοντά σας. Αμοιβαίο. Είναι αμοιβαίο. Είναι αμοιβαίο. Το είπα και εγώ πριν μου το πείτε εσείς. Για να είμαστε πάτσι. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Καταρχήν, πάμε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Την έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά φαντάζομαι θα είναι πιο επικαιροποιημένη. Είχαμε μιλήσει πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Σωστό, σωστό. Τους συναντάτε, είτε στην Αθήνα, είτε σε ταξίδια, γκρουπ τα οποία έρχονται στη χώρα μας και είστε οι άνθρωποι ουσιαστικά που τους φέρνετε σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, με τον πολιτισμό μας, με τη χώρα μας. Αν σας ζητούσε κανείς να μου πείτε μια ιδέα που έχετε αποκομίσει, την κεντρική ιδέα που έχετε αποκομίσει από τα σχόλια αυτών των ανθρώπων για την Ελλάδα. Πρωτίστως επιλέγουν τον προορισμό, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που συνδυάζει τα πάντα. Mm-hmm. Ενώ είμαστε μια μικρή χώρα σε έκταση, είμαστε, όπως λέω, πολυμορφικοί. Δηλαδή μπορεί να ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη. Mm-hmm. Λόγω του τοπίου της, mm-hmm. τις φυσικές ομορφιές της, που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες, πέρα από τη θάλασσα και τα νησιά μας, τα βουνά, τα δάση μας, και μετά ο πολιτισμός της. Άρα λοιπόν ο επισκέπτης συνδυάζει και τα δύο, τις φυσικές ομορφιές του τόπου, αλλά και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Βρίσκει αυτό που είχε στο μυαλό του ως εικόνα πριν έρθει στη χώρα μας, ναι, τη συναντάει. Ναι, τις περισσότερες φορές ναι. Και αυτό θα μου επιτρέψετε, γίνεται και με τη δική μας επέμβαση, παρέμβαση, το δικό μας ρόλο, να γνωρίζει την Ελλάδα όχι μόνο το παρελθόν της, αλλά και το παρόν της. Mm-hmm. Και μέσα από τα μάτια των διπλωματούχων ξεναγών φροντίζει να αποκομίσει τις καλύτερες εντυπώσεις, εικόνες, αλλά και τις πολύ καλές αναμνήσεις. Ναι. Τώρα, τι είναι αυτό που είναι πιο ελκυστικό για τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται σε επαφή για τη χώρα μας? Είναι ο ήλιος και η θάλασσα, είναι η φύση, είναι η ιστορία, ναι, η αρχαιότητα, γενικότερα ο πολιτισμός μας? Πώς τα ιεραρχούν με τα δικά σας μάτια? Τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε με τον περιηγητικό τουρισμό, βλέπουμε ότι είναι ένας συνδυασμός. Δηλαδή είναι ιστορία, παράδοση, δεν είναι μόνο όμως η αρχαιότητα, είναι και το παρόν, η σύγχρονη Ελλάδα. Και σε αυτό ερχόμαστε σε επαφή, είτε γιατί επισκεπτόμαστε κάποιες ιδιαίτερες μονάδες, παραγωγικές μονάδες, είτε γιατί επισκεπτόμαστε παραδοσιακούς οικισμούς. Μπορεί να βρεθούμε ακόμα και σε μια γιορτή, σε ένα πανηγύρι. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι έρχεται πιο κοντά σε αυτό που συμβαίνει σε μια Ελλάδα, η οποία δεν είναι η Ελλάδα του μεγάλου αστικού κέντρου. Και φυσικά και οι ομορφιές, δηλαδή οι διαδρομές που κάνουμε, οι προορισμοί που επιλέγονται. Από λίγο αλλιώς βλέπουν την καλή όψη των πραγμάτων. Ναι, αλλά πολλές φορές ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε και δυσκολίες και κάποια αρνητικά. Εκεί λοιπόν ο ρόλος του ξεναγού έρχεται να καλύψει αυτό, αυτή την εντύπωση. Θα μου επιτρέψετε, μπορεί και να μην είναι και σωστή έκφραση, να διασκεδάσει κάπως τις εντυπώσεις. Και σίγουρο είναι ότι και εμείς, αν ταξιδεύαμε στο εξωτερικό, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να κρίνουμε από μια συγκεκριμένη συνθήκη και κατάσταση. Όχι, αλλά θέλω να πω, όλη αυτή η πολύ ωραία εικόνα που αποτυπώνουν, εν μέρη συμβαίνει γιατί κατά βάση βλέπουν την καλή Ελλάδα, την όμορφη Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και πλευρές που δεν είναι έτσι. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Όμως, φανταστείτε ότι σε ένα tour 4, 5, 10, 12 ημερών θα αντιμετωπίσεις και καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα και δεν είναι οι ιεροποιημένες καταστάσεις. Ναι. Από τις καθυστερήσεις, για παράδειγμα, από την κίνηση, δυστυχώς από τα σκουπίδια, από την. Θα το δούμε ξεχωριστά ως κεφάλαιο αυτό. Οπότε, καταλαβαίνετε, είναι και πράγματα τα οποία φεύγουν εκτός του πρόγραμμα. Ναι. Τώρα, από όλα αυτά που τέλος πάντων είναι διαθέσιμα για έναν επισκέπτη, όταν βρεθούν σε αυτό που λέμε εμείς τουριστικοποιημένες περιοχές, που λίγο ως πολίτες αποφεύγουμε τον Αύγουστο, πολλοί Έλληνες να πάμε, νιώθουν αυτή την τουριστική πίεση, είναι κάτι που το σχολιάζουν? Ναι, ναι, το νιώθουν. Υπάρχουν συγκεκριμένοι προορισμοί που Ιούλιο-Αύγουστο είναι πραγματικά πολύ υψηλά τα νούμερα. Είναι ενοχλητική η εικόνα αυτή για τους επισκέπτες?
Θα θέλανε να ήταν αλλιώς. Να σας πω την αλήθεια, στα τόσα χρόνια βλέπω ότι ο άλλος, αφού επιλέξει τον Αύγουστο, γνωρίζει τι θα αντιμετωπίσει. Και υπάρχουν, και πάει το ταξίδι, έρχεται και συνδυάζεται με την εθνικότητα. Υπάρχουν εθνικότητες οι οποίες δεν θα επιλέξουν την Ελλάδα Ιούλιο-Αύγουστο. Για διάφορους λόγους. Όχι για το θέμα του τουρισμού, του υπερτουρισμού τέλος πάντων σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά κυρίως λόγω του κλίματος. Είναι πολύ ζεστό για τις δικές τους προτιμήσεις και για τις δικές τους συνήθειες. Έχουν διαφορές, είπατε τις εθνικότητες, και είναι ένα ωραίο θέμα για να το κουβεντιάσουμε. Έχουν διαφορές εθνικότητα με εθνικότητα το τι επιλέγει να δει και ποια είναι η εντύπωση που αποκομίζει? Ναι, ναι, υπάρχει πάντα. Για δώστε μας έτσι μια εικόνα. Τα προγράμματα φτιάχνονται συνήθως ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη. Υπάρχουν, ξέρετε, κάποια προγράμματα τα οποία είναι τα κλασικά που ονομάζουμε εμείς, τα οποία θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον όλων των επισκεπτών ανεξαρτήτου εθνικότητας. Όμως μετά βλέπουμε και λόγω εθνικότητας και λόγω προσωπικών ενδιαφερόντων, υπάρχει, ας πούμε, ο θρησκευτικός τουρισμός. Αυτό που λέμε εμείς, ακολουθούμε τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Και έτσι λοιπόν, κυρίως οι Αμερικάνοι επιλέγουν πάρα πολύ αυτό το δρόμο. Ποιο δρόμο? Του Αποστόλου Παύλου, ναι, τα βήματα. Ναι, ναι, που μπορεί να ξεκινήσουν από την Αθήνα και να προχωρήσουμε να κάνουμε λίγο την Πελοπόννησο και να φύγουμε για Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα. Ο Ευρωπαίος, επειδή του είναι πολύ πιο εύκολο να εξερευνήσει κάποια πράγματα, λόγω, καταλαβαίνετε, ναι, της ίδιας γεωγραφικής υπήρου. Πιο οικία. Οπότε μπορεί να συνδυάσει κάποιες διαδρομές, αλλά θα συνδυάσει και αυτό, τη θάλασσα και τον ήλιο. Ναι. Αυτό που έχουμε δει όμως τα τελευταία χρόνια είναι ότι η Αθήνα έχει αρχίσει και γίνεται ένας προορισμός από μόνη της, που παλιότερα δεν υπήρχε. Ποιοι είναι πιο επιφυλακτικοί? Πιο επιφυλακτικοί. Δηλαδή, ωραία μου το λες, αλλά για εξήγησέ το μου λίγο καλύτερα, γιατί. Νομίζω ότι οι Ασιάτες ίσως είναι, γιατί μιλάμε για έναν τελείως διαφορετικό πολιτισμό. Οι Ευρωπαίοι εξοικειωμένοι και οι Αμερικάνοι, το ποσοστό που μπορεί να ταξιδέψει, θεωρώ ότι επειδή ταξιδεύει, είναι ο ταξιδευτής, δεν είναι επιφυλακτικοί. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πιο εύκολα, τέλος πάντων, συμβιώνουν ή μπορούν να βρουν τα πατήματά τους στις ελληνικές συνήθειες? Κουζίνα μας, οι καθημερινές συνήθειες, η νυχτερινή διασκέδαση. Η μεσογειακή λαή και η Λατινοαμερικά. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Μέχρι σε ένα σημείο, ναι, σωστό και αυτό. Πριν δούμε λιγάκι και τα κλαδικά, γιατί δεν θα το παραλείψω το θέμα αυτό που αφορά τους ξεναγούς, να δούμε και την κακή όψη των πραγμάτων. Είπατε νωρίτερα, ας πούμε, κάποια χτυπάνε πολύ άσχημα στο μάτι. Ναι. Ας πούμε, ένα θέμα είναι η καθαριότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Και κάνω λάθος αν πω ότι υπάρχουν αρκετές διαμαρτυρίες για την εικόνα της Αθήνας σήμερα από πλευράς καθαριότητας? Να σας πω την αλήθεια. Είναι λίγο παράδοξο, αλλά ο επισκέπτης δεν τονίζει τόσο την Αθήνα. Δηλαδή, ο επισκέπτης βρίσκει μια πόλη καθαρή, μια πόλη με πράσινο, mm-hmm, και πολλές φορές μας κάνει και εμάς εντύπωση αυτό. Τι είναι αυτό που βλέπει και δεν το βλέπει εμείς. Ναι, βέβαια, είναι ένα κομμάτι της πόλης. Είναι ένα κομμάτι της πόλης. Πολλές φορές λέω και σε φίλους και γνωστούς που παραπονιόμαστε, ξέρετε, εμείς παραπονιόμαστε για τα πάντα, ότι να έρθουν μια μέρα στα tour που κάνουμε για να δούνε πόσο ξένος επισκέπτης βλέπει την πόλη μέσα από τα δικά τους μάτια. Να σας πω, μου κάνει εντύπωση. Έχω δει στο διαδίκτυο έρευνες, οι 10 πιο όμορφες πόλεις με βάση ψηφοφορία. Μπορεί να είναι και στην πεντάδα η Αθήνα. Ναι, είναι. Και λέω, μα πώς προκύπτει αυτό? Είναι μια πανέμορφη πόλη. Εγώ το έλεγα και επειδή έχω γεννηθεί και οι γονείς μου εδώ, η Αθήνα πραγματικά πάντοτε ήταν μια όμορφη πόλη. Σίγουρα με τα μειονεκτήματα, αλλά και με πολλά πλεονεκτήματα. Τουλάχιστον όχι όλη η Αθήνα. Εντάξει, όχι όλη η Αθήνα. Θα πρέπει όμως εμείς, είναι το πρώτιστο αυτό, οι κάτοικοι, είναι εμείς πρέπει να φροντίσουμε τον τόπο. Καθαριότητα και συνθήκες υγιεινής, θέλω. Και συνθήκες υγιεινής. Ναι. Νομίζω, ναι, ότι αυτό, ναι, είναι ένα, ναι, πρόβλημα, ναι, το οποίο δεν το έχουμε λύσει. Για παράδειγμα, αυτό που έλεγα, πολλές φορές στους αρχαιολογικούς χώρους παρατηρείται η έλλειψη κάδων. Ναι, ναι. Και βλέπετε ότι ο άλλος κουβαλάει το σκουπίδι, ναι, μέχρι να βρει τον κάδο, ναι, για να το αποθέσει. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν λίγο αφαιθεί στην τύχη τους. Είτε γιατί τα προβλήματα είναι οικονομικά, είτε γιατί, ναι, είναι κάποια άλλα προβλήματα, δεν είναι της ώρας. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις διαδρομή και να έχεις μια ολόκληρη, ας πούμε, υπέροχη διαδρομή και να βλέπεις κατά μήκος του εθνικού δρόμου σκουπίδια, ναι, παρατημένα. Ναι. Ή ακόμα και αν υπάρχουν, τι να σας πω, οι κάδοι, είναι τα πάντα ξεχυλισμένα. Επειδή ο χρόνος πιέζει, ναι, 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 να δούμε λίγο και το θέμα, το έχουμε κουβεντιάσει και παλιότερα με τους διπλωματούχους ξεναγούς και έναν αθέμητο ανταγωνισμό που, ναι, υπάρχει σήμερα. Ναι. Και που αφαιρεί τέλος πάντων από τους επαγγελματίες μέρος της δουλειάς τους.
Δυστυχώς, η μάστιγα των παράνομων ξεναγήσεων υφίσταται από το 2012 μέχρι τώρα. Υπήρξε μια αλλαγή στο νομικό πλαίσιο, έτσι, ενώ πριν ήταν ποινικό αδίκημα, υπέπεσε σε ένα διοικητικό πρόστιμο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά όλα αυτά τα χρόνια οι έλεγχοι δεν είναι οι ουσιαστικοί έλεγχοι. Επιβολή προστίμων δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα έπρεπε. Με αποτέλεσμα λοιπόν το φαινόμενο να έχει διωγγωθεί. Είναι, όπως λέω και το χαρακτηρίζω, ίσως επαναλαμβάνομαι, το φαινόμενο Λερναία Ύδρα. Με αποτέλεσμα, ειδικά στην πόλη μας, θα μιλήσω και στην πόλη, πέρα από τους άλλους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, πολλές φορές στο κέντρο της Αθήνας είναι πολλοί οι παράνομοι ξεναγοί από ό,τι είναι οι επαγγελματίες ξεναγοί. Έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια προσπάθειες, επαφές, έχουμε δώσει, έχουμε προτείνει λύσεις για τον εύκολο τρόπο κανείς να ελεγχθεί και τέλος πάντων να υποστεί και τη συνέπεια. Διότι πέρα από το δικό μου το επάγγελμα, είναι αντιποίηση επαγγέλματος, ναι, πρωτίστως. Δεν θα το έκανε κάποιος με έναν γιατρό, μπορείτε να με πείτε υπερβολική, ή με έναν δικηγόρο, ή με έναν δημοσιογράφο. Μετά, είναι απώλεια εσόδων. Εγώ ως επαγγελματίας φορολογούμε, ταυτόχρονα πληρώνω ένα κομμάτι της αμοιβής, αν θέλετε, από αυτό που πληρώνομαι για την ασφάλισή μου, και έρχεται και ο εργοδότης μου και πληρώνει ένα μεγάλο ποσοστό για την ασφάλισή μου. Όλα αυτά λοιπόν πέφτουν στο καλάθι των αχρήστων. Σωστά. Και μετά είναι και το θέμα για απώλεια εσόδων για τους αρχαιολογικούς χώρους. Διότι αυτοί οι άνθρωποι δραστηριοποιούνται εκτός, αν και τα τελευταία χρόνια δυστυχώς τους έχουμε δει και εντός αρχαιολογικών χώρων, με τη δικαιολογία ότι ξεναγούν φίλους τους, αλλά κυρίως το παιχνίδι, θα μου επιτρέψετε, που γίνεται εκτός, αποτρέπει και τον επισκέπτη να επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Οικονομοπούλου, ακόμη μια φορά. Εγώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια καλοκαίρι. Και σας το ίδιο. Να είστε καλά.